Και πάμε στο κυρίως μας γεύμα. Θα είναι ένα επιβλητικό χοιρινό που όμοιο δεν έχετε ξαναδεί. Είναι και rustic και γκουρμέ, είναι και street και fine dining. Γενικά τα έχει όλα, είναι ολοκληρωμένο. Είναι ένα χοιρινό γλυκόξινο με πουρέ αγκινάρα στο φούρνο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το γλυκόξινο χοιρινό με πουρέ αγκινάρας θα χρειαστούμε: για το χοιρινό, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ξύσμα και χυμό από ένα πορτοκάλι, ξύσμα και χυμό από ένα grapefruit, ξύσμα και χυμό από ένα lime, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια μουστάρδα, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 2,5 κιλά μπριζόλες χοιρινού λαιμό, 1 πορτοκάλι, 2 με 3 κλωναράκια δενδρολίβανο, αλάτι και πιπέρι. Για τον πουρέ αγκινάρας, 750 γραμμάρια αγκινάρες μπαρμπαστάθης, 80 με 100 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι τρούφας, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι, ελαιόλαδο και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε τη μαρινάδα μας, γιατί ουσιαστικά όλη μας συνταγή είναι μία μαρινάδα, τίποτα άλλο. Και θέλω ένα κρεμμυδάκι, εδώ. Θα κόψω έτσι σε ωραία μικρά κομματάκια. Και πάει μέσα στον μπολ μου. Έχω κάνει κάτι δύσκολο στο ραμπελέσι? Τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχω μία σκελίδα σκόρδο. Ωραία, λεπτές φετούλες, πάει και αυτή μέσα. Και τώρα. Έχω grapefruit, πορτοκάλι και lime. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάτι από αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μόνο λεμόνι να έχετε, μου κάνει. Τώρα, άμα τα έχετε και τα τρία, μου κάνει λίγο ακόμα περισσότερο, το καταλαβαίνετε. Και θα βγάλω το ξύσμα από όλα τα ασπεριδοειδή. Γιατί το ξύσμα είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνταγή. Είναι αυτό που θα δώσει έτσι ιδιαίτερες γεύσεις και αρώματα. Πάει το grapefruit. Αυτό ήταν grapefruit, φίλε Μπελέση. Το λέω για να το ξέρει. Ξέρω ότι έχει σπίτι σου πάντα grapefruit. Γιατί το πρωινό σου πάντα έχει χυμό grapefruit, έτσι δεν είναι? Μόνο. Το ξύσμα έχει φύγει και τώρα από τη στιγμή που βγάλαμε το ξύσμα, να βγάλουμε και το χυμό. Θέλουμε ένα γλυκόξινο χοιρινό, οπότε θέλουμε οξύτητες. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε οξύτητες, θα βγει πιο γλυκό το χοιρινό μας, μπορεί να σας αρέσει. Θα ισορροπήσουμε βέβαια με το μπούκοβο, γιατί και γλυκό πολύ να βγει. Άμα έχει μπούκοβο, γίνεται σαν την sweet chili sauce, που είναι γλυκιά και πικάντικη, οπότε δεν μας πειράζει. Λοιπόν, μπήκε ο χυμός από το lime, μπήκε ο χυμός από το πορτοκάλι, εδώ, και βέβαια θα μπει και ο χυμός από το grapefruit. Αυτό τι grapefruit είναι, φίλε Μπελέση? Pink. Pink. Μπράβο, αυτό είναι το pink, εντάξει. Πάει μέσα και ο χυμός από το grapefruit. Καταπληκτικός χυμός. Να ξέρετε ότι απογειώνει τα κρέατα και τα μαλακώνει πάρα πολύ το grapefruit. Σπάει έτσι τις ίνες μαζί με το πορτοκάλι και το lime. Πραγματικά θα μαλακώσουν πάρα πολύ το χοιρινό μου. Λοιπόν, έχω κάνει ένα ωραίο ζουμάκι εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε αυτό το μείγμα μας? Το βάλουμε στο ψυγείο. Πρέπει να το δέσουμε. Πρέπει να γίνει πιο δεμένο για να μπορέσει να αγκαλιάσει το κρεατάκι μας. Θα προσθέσουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο, περίπου 3 με 4 κουταλιές σούπας, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε χοιρινό λαιμό. Άμα θα βάζαμε μπούτι χοιρινό, θα έπρεπε να βάλουμε παραπάνω λαδάκι. Το καταλαβαίνουμε, γιατί αλλιώς θα βγαίνει στεγνό. Τώρα, το υλικό που θα δέσει τη σάλτσα μου είναι η μουστάρδα, όπου θα τη λυπηθώ. Όχι, βέβαια. Να βάλω και δεύτερη κουταλιά. Βάλαμε 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα. Θα αφήσω αυτό μέσα, εδώ για να ανακατέψω. Και επειδή κάνουμε γλυκόξινο χοιρινό, τι πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε? Μέλι. Μελάκι. Περίπου έτσι. 3 κουταλιές της σούπας μέλι τις θέλω. Εντάξει. Εδώ. Θέλω να αγκαλιάσει το κρέας μου, να κάνει κρούστα, να καραμελώσει μέσα στο φούρνο. Οπότε το μελάκι είναι απαραίτητο. Ποιο άλλο υλικό πηγαίνει πάρα πολύ με το χοιρινό? Ρίγανη ξερή ή θυμάρι φρέσκο. Ένα από τα δύο θα βάλετε. Βάζουμε ριγανίτσα εδώ πέρα. Και ανακατεύουμε αφού ρίξουμε και το μπούκοβό μας. Όπως βλέπεις, βάλαμε μπούκοβο γιατί σου είπα ότι ακόμα και περισσότερο γλυκιά να βγει η μαρινάδα μας, κατευθείαν ισορροπεί με το μπούκοβο. Γενικά, να ξέρετε, τα καυτερά ισορροπούν πάρα πολλές γεύσεις που είναι πάρα πολύ έντονες. Τώρα, μοιάζει περισσότερο με μαρινάδα από πριν? Βέβαια, έχει. Μπράβο. Έχει. Τι μας λείπει σημαντικό εδώ? Αλάτι. Και πιπέρι. Τώρα, με το αλάτι και το πιπέρι πρέπει να ήταν πάρα κουτάλι τη σούπα. Έχουμε 2,5 κιλά κρέας στο ψυγείο. Πόσα γραμμάρια θέλουμε για το κάθε κιλό? 15. Minimum 10, maximum 15. Εντάξει. Μία κουταλιά της σούπας πόσα αλάτι είναι? 30. Περίπου στα 20. Εντάξει. Οπότε, μας φτάνει? Ναι.
Αυτό που βάλαμε είναι το minimum. Σε περίπτωση που μας αρέσει το αλμυρό φαγητό, πρέπει να βάλουμε κι άλλο. Εμένα μου αρέσει το αλμυρό φαγητό, θα βάλω λίγο ακόμα. Θα βάλω και πιπέρι, λίγο. Γιατί βάλαμε τον μπούκοβο, δεν θέλουμε να γίνει παραπάνω καυτερό. Και πάμε τώρα να λερώσουμε τα χέρια μας. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συνταγής είναι τώρα. Πω Παναγία μου. Να πριν ετοιμάσω αυτά, κάτσε να ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί εδώ πέρα τώρα θα παιχτεί φασάρα. Η φασάρα αυτή δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλουμινόχαρτο λαδόκολλα ετοιμάζουμε από πριν. Τώρα, φαντάζομαι θα απορείτε πώς θα κάνει ένα χοιρινό στο φούρνο όταν έχει κομμένα μπριζολάκια. Σωστά. Αυτά είναι μπριζολάκια λαιμού. Ας τα βάλω μία μέσα, να αρχίζω να τα μαρινάρω. Ένα-ένα βάζω. Μαρινάρω. Ένα-ένα βάζω. Μαρινάρω για να πάει η μαρινάδα παντού. Εδώ. Μπορείς να τα αφήσεις μέχρι και ολόκληρο το βράδυ. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ. Δεν τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν θα πάει η μαρινάδα παντού. Οπότε σταδιακά βάζω ένα κομμάτι, δύο κομμάτια, ανακατεύω. Αχ, ωραία. Και εδώ. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό το φαγητό που είναι μπριζολάκια ολόκληρο ψητό στο φούρνο. Λοιπόν, ξυλοκοπείς. Το ένα πάνω από το άλλο. Τρία. Τέσσερα. Κάνουμε τον πύργο της πίζας. Δεν θα γέρνει. Τη μία μπριζόλα πάνω από την άλλη. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Αυτός είσαι. Βγάζω κάτι γιατί τώρα με ενοχλούνε. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλες βέργες, καλώς. Σε περίπτωση που δεν έχετε, θα βάλετε ένα, δύο. Θα γυρίσετε και θα βάλετε και ένα, δύο, τέσσερα, γιατί αυτά είναι κοντά. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλες βέργες, κατευθείαν όπως είναι. Και εδώ. Τώρα, φυσιολογικά, δεν σας κάθεται στο μυαλό ότι θα το βάλω έτσι, σωστά. Άρα τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι το χοιρινό μου, θα πάρω και θα το βάλω έτσι. Ε, ναι, δεν το περίμενες. Όχι. Τώρα, θα ρίξω όλη τη μαρινάδα από πάνω, εδώ. Και τώρα πάμε όλο αυτό να το συνθέσουμε για να το κάνουμε ένα ωραίο χοιρινό. Ωραίο είναι και τώρα, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Πώς, φίλε Διονύση. Ε. Πες πάγκο, πολύ απλά. Θα τα αφήσουμε χωρίς. Δεν πειράζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, κανένα πρόβλημα. Εφόσον βάζεις τις βέργες αυτές. Λοιπόν, θα πάρω λίγο πορτοκαλάκι, εδώ. Θα κόψω το γύρω-γύρω. Και επειδή είμαι πάρα πολύ μπροστά, τόσο μπροστά που δεν μπορεί να με φτάσει ούτε ο Διονύσης, κοίτα, Διονύση, τι θα κάνουμε. Θα αφήσουμε κενό το κρέας για να μπορέσει να αναπνεύσει. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Φέτες από πορτοκάλι. Και έτσι όπως είναι, θα μπουν ανάμεσα από το κρέας. Εδώ. Εδώ. Καταπληκτικό. Θα μας δώσει αυτό. Πρώτα απ' όλα θα χωρίσει το κρέας, γιατί δεν μπορεί να ψηθεί ολόκληρο το κομμάτι 2,5 κιλά έτσι όπως είναι. Και δεύτερον, καθώς ψήνονται αυτά, θα γίνουν μαρμελάδα μέσα και ουσιαστικά θα έχουμε στον αυτόματο πιλότο και τη σάλτσα από το χοιρινό μας. Πού αλλού. Βάλω και εδώ. Να βάλω και εδώ. Νομίζω ότι παντού έχει πορτοκαλί τώρα, σωστά. Και τώρα, προαιρετικά, άμα θέλετε, λέω, το δηλώνω. Θα πάρω λίγο σπάγκο. Έτσι όπως είναι, τυλίγω από τη μία πλευρά. Εδώ, το κλασικό σταυρόκομπο που λέμε. Το ξέρεις, Μπελέση? Θα αφήσουμε λίγο αέρα, γιατί το κρέας θα ανοίξει μέσα στο φούρνο. Και έτσι όπως είναι, πάει αυτό εδώ. Πάει και αυτό από κάτω. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και βουάλα. Εύκολο ή δύσκολο. Οπότε, τι μας μένει τώρα? Να το ψήσουμε. Μπράβο. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι μπορείς να το αφήσεις μέσα στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που θες να το ψήσεις. Έτσι όπως είναι μαριναρισμένο, εντάξει. Τώρα, το παίρνω μπροστά μου. Ωραία, φίλε. Φλαπ. Φλαπ. Εδώ. Λοιπόν. Και εδώ. Έχω ένα ταψί και οπωσδήποτε στο ταψί πάμε τι πρέπει να υπάρχει. Καρύτσα. Σχάρα, γιατί. Για τα ζουμάκια. Αυτό που ξέχασα να κάνω είναι να βάλω λίγα μυρωδικά. Δεν πειράζει. Θα ανοίξω λίγο, Διονύση. Sorry, έτσι. Θέλω ένα, δύο, τρία, όχι. Εδώ και εδώ. Θέλω ίσα-ίσα λίγα μυρωδικά. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ. Ξανακρίνω. Έτσι. Και πού ήμασταν, στη σχάρα. Γιατί βάζουμε σχάρα. Πατρία, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άκου. Επειδή θα ψήσουμε συνολικά γύρω στις 3,5-4 ώρες το φαγητό μας στο φούρνο. Σε περίπτωση που ακουμπάει το κρέας μας στο ταψί, από κάτω θα καεί.
Εντάξει. Η λύση είναι ή να βάλω να κουπάσω τα ψί και να ρίχνω μονίμως νερό, αυτό που κάνουν οι παλιές νοικοκυρές που είναι λάθος. Εντάξει, είναι ταλαιπωρία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή να βάλω πάνω σε σχάρα. Αν βάλω πάνω σε σχάρα, επειδή δεν πιάνει θερμοκρασία η σχάρα σαν το ταψί, σαν να έχω βάλει πάνω σε τηγάνι, από κάτω δεν καίγεται και γίνεται τέλειο. Τώρα, πόση ώρα ψήνουμε? Τρεις ωρίτσες. Τρεις ωρίτσες, καλυμμένο με αλουμινόχαρτο λαδόκολλα στους 180-190 βαθμούς. Μετά ξεσκεπάζουμε, αφήνουμε να πάρει ωραίο χρώμα έτσι μέχρι που να καραμελώσει καμιά 20 λεπτά, μισή ωρίτσα και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Πώς σας φάνηκε τώρα η συνταγή? Ωραία, πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό σε 3,5 ώρες θα είναι έτοιμο. Το φαγητό μας θα γίνει λουκούμι και θα λιώνει στο στόμα. Όση ώρα ψήνει το χοιρινό, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη γαρνιτούρα μας. Για τη γαρνιτούρα μας θα ετοιμάσουμε ένα γκουρμέ πουρέ, γιατί όντως το αξίζει η σημερινή ημέρα, ένα πουρέ αγκινάρας. Για το πουρέ αγκινάρας θα χρειαστούμε μία κατσαρόλα με βραστό νερό, Διονύση, έλα. Αυτός είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Οπότε, ανάβω τη φωτιά μου, full extra, να πάρει μπρος, να βράζει το νεράκι μας και επειδή φαντάζομαι ότι για να κάνετε ένα πουρέ αγκινάρας σας φαίνονται όλα δύσκολα, σήμερα θα τα κάνω όλα εύκολα. Το μόνο που χρειάζεται είναι τι? Να πάω μία βόλτα στην κατάψυξη, φίλε μου. Εδώ είμαστε. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ αγκινάρες βαροβαστάτες. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο και μαγειρεύονται εύκολα και απλά κατευθείαν από την κατάψυξη, φίλε μου, Διονύση. Οπότε, εκεί πέρα που θα έλεγε σε όλους: έχω φτιάξει πουρέ αγκινάρας και θα νόμιζαν ότι εσύ ξόδεψες 4 ημέρες για να τις καθαρίσεις, να τις βάλεις λεμόνι, να τις βράσεις, να τις πολιτοποιήσεις, εσύ ουσιαστικά το μόνο που θα ξοδέψεις είναι 20 με 30 λεπτάκια για να βράσεις τις αγκινάρες σου. Λοιπόν, τις ρίχνω μέσα στο νεράκι μου, εδώ. Τέλεια. Και σε 30 λεπτάκια θα έχουν μαλακώσει για να κάνουμε τον πουρέ μας. Θα περιμένουμε να γίνει και το φαγητό μας και θα τα κάνουμε όλα μαζί για να σερβίρουμε. Αυτό που πάει, φίλε Διονύση? Ανακύκλωση. Αυτός είσαι. Λοιπόν, ανακύκλωση. Και ραντεβού πίσω όταν έχει γίνει και το χοιρινό μας και οι αγκινάρες μας. Για το γλυκόξινο χοιρινό με πουρέ αγκινάρας, σε μπολ βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μικρά κομμάτια, το ξύσμα και το χυμό από το πορτοκάλι, το grapefruit και το lime, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το μέλι, τη ρίγανη, το μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε την κάθε μπριζόλα μέσα στο μπολ και τοποθετούμε τη μία πάνω στην άλλη. Περνάμε δύο μικρές σούβλες για να σταθεροποιηθούν και τις μεταφέρουμε σε λαδόκολλα με αλουμινόχαρτο. Περιχύνουμε με όλη τη μαρινάδα, κόβουμε ένα πορτοκάλι σε λεπτές φέτες, τις βάζουμε ανάμεσα από τις μπριζόλες, προσθέτουμε και το δενδρολίβανο, δένουμε με σπάγκο και τυλίγουμε πολύ καλά με το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα. Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε για 3 ώρες και 30 λεπτά. Και το χοιρινό μας είναι... Μπελέση, δικό σου. Έτοιμο! Αυτός είσαι. Λοιπόν, το χοιρινό μας είναι έτοιμο. Παναγία μου, έχει καραμελώσει, έχει γίνει σεξ, έχει γίνει τέλειο. Έχει γίνει λουκούμι. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο πράγμα. Δεν παίξαμε. Okay. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Λοιπόν, το χοιρινό είναι έτοιμο. Οι αγκινάρες είναι και αυτές έτοιμες. Και έτσι όπως είναι. Κατευθείαν, χωρίς νεράκι, που πάνε, φίλε Μπελέση? Δίπλα στο πολυκοπτικό. Εντάξει, το δύσκολο κομμάτι της αγκινάρας είναι το καθάρισμα και η ετοιμασία. Ο βαροβαστάτης έχει βοηθήσει στο να μην κουραστούμε. Μια χαρά κατευθείαν από την κατάψυξη, έτσι όπως ήταν. Κατευθείαν τις βάζουμε στο πολυκοπτικό, αυτό πάει πίσω. Και έτσι όπως είναι, βάζω στο πολυκοπτικό. Αν δεν έχω μεγάλο, έχω μικρό και χτυπάω καλά στα μαχαίρια. Λοιπόν. Και με το που χτυπήσουμε τις αγκινάρες μας λίγο, δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε πολύ, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τι? Τον κύριο βούτυρο. Λοιπόν, θα βάλουμε αρκετό βουτυράκι. Θέλω γύρω στα 80 με 100 γραμμάρια βουτυράκι μέσα. Το βούτυρο είναι το μοναδικό υλικό για να κάνουμε πουρέ αγκινάρας. Και επειδή είναι έτσι Χριστούγεννα και θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο γκουρμέ τον πουρέ αγκινάρας, θα ρίξουμε μέσα λίγο τρουφέλαιο μέσα, ίσα-ίσα να μυρίσει, να αρωματίσει, να δείξουμε σε όλους ότι κάναμε παραπάνω δουλειά από ό,τι περιμένανε. Και βέβαια θα προσθέσω. Αλλά μυρίζει κατευθείαν το λάδι τρούφας. Λάδι τρούφας αγκινάρας, συνδυασμός άστο, έτσι. Δηλαδή το ένα γεννήθηκε για το άλλο. Αλάτι, πιπέρι. Και τώρα καθώς έπεσε και το βουτυράκι, θα βοηθήσει στο να γίνει πιο smooth ο πουρές μας και να γίνει τέλειος. Ξαναχτυπάω. Και ο πουρές μας είναι έτοιμος, Παναγία μου. Μην κάνετε το λάθος και δοκιμάστε. Δεν θα αφήσετε πουρέ για τους καλεσμένους σας. Όπου, Παναγία μου. Δεν παίζεται, ρε φίλε. Είναι κάτι πολύ γκουρμέ, πολύ ιδιαίτερο. Ξέρεις, θα βάλω
Θα βάλω ίσα-ίσα ένα χίντα από λεμόνι μέσα. Εδώ. Λίγο, μία κουταλιά της σούπας, έτσι, λεμόνι, να μου δώσει μία οξύτητα για το βούτυρο. Επειδή τώρα το καταλάβα, έβαλε το βούτυρο και θέλω να μου σπάσει λίγο το βούτυρο μέσα, εδώ, ίσα-ίσα. Τέλεια. Να πάρω άλλο ένα κουτάλι από μέσα, να δοκιμάσω και νομίζω ότι ένα χίντα από λεμόνι. Δεν θα βάλω παραπάνω, γιατί αν βάλω πολύ λεμόνι θα σκεπάσει τη γεύση από την τρούφα και την αγκινάρα και το βούτυρο. Ήρθε στα ίσια του. Πόπο, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Τώρα θα μου πείτε, τι θα κάνει ο τύπος, πώς θα σερβίρει αυτό το φαγητό. Είναι λίγο έτσι, αν και φαίνεται περισσότερο με κοντοσούβλα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι. Μπορούμε να το σερβίρουμε αυτό γκουρμέ. Για δύο. Όπως είναι, παίρνουμε μία ώρα πιατέλα και βάζουμε δίπλα τον πουρέ αγκινάρας και έτσι όπως είναι. Φυσικά με μύτη εδώ. Βγάζουμε τη ζώνη ασφαλείας εδώ. Να σου δείξω κάτι. Μπορώ. Κοίτα. Πρηματίζεται. Έχει γίνει λιώμα. Βγάζω μία βέργα, δύο βέργες. Θέλω να κλείγω. Δεν μπορώ να το πιάσω λιώνω. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ξέρετε ότι κάθε φορά στην εκπομπή βρίσκω τρόπο να περιγράψω συνταγές. Αυτό δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχει. Κοίτα εδώ. Πορτοκάλια, έτοιμο, κομμένο και κατευθείαν παίρνεις και βάζεις το πιάτο. Και ήρθε η ώρα να στήσω ένα ωραίο πιατάκι. Έτσι όπως είναι, θα πάρω λίγο πουρέ αγκινάρας. Κάνω έτσι ένα ωραίο δάκρυ. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Όλαλα. Και θα βάλω λίγο ακόμα από πάνω. Και όπως σας είπα, η σάλτσα είναι στον αυτόματο πιλότο. Όλα είναι μέσα, ολοκληρωμένα, τέλεια, όμορφα, ισορροπημένα. Θα προσθέσω λίγο φρέσκο πιπέρι. Λίγο λαδάκι. Και βουάλα. Καλή μας όρεξη. Για τον πουρέ αγκινάρας, βράζουμε τις αγκινάρες για 20 με 30 λεπτά, σουρώνουμε και μεταφέρουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Βάζουμε το βούτυρο, το λάδι τρούφας, αλάτι, πιπέρι, τον χυμό λεμονιού και χτυπάμε. Σερβίρουμε με πιπέρι, ρίγανη και ελαιόλαδο.